Πάμε και στο Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής. Κύριε Λεβέντη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τι ισχύει με τα μέλη σας και τους ανηλίκους, δηλαδή γίνεται έλεγχος αν μπαίνουν στο κλαμπ ανήλικοι, σε κέντρα αναψυχής, αν καταναλώνουν αλκοόλ, τι ισχύει? Να σας πω, σε κλαμπ και δισκοθήκες δικαιούνται να εισέρχονται άτομα άνω των 17 ετών. Οπότε εκεί που μπορούν να αντιληφθούν, διότι εξ όσο γνωρίζω η νομοθεσία ως έχει σήμερα δεν επιτρέπει την απέτηση επίδειξης ταυτότητας, παρά το γεγονός το ότι ρητορικά το λέμε όλοι, θα πρέπει να ενταχθεί στην νομοθεσία ώστε να νομιμοποιεί τους επιχειρηματίες να απαιτούν την επίδειξη ταυτότητας. Τώρα, για το συγκεκριμένο γεγονός, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Θα πρέπει να εξεταστεί και να διακριβωθεί ακριβώς εάν έχει παραβιαστεί η νομοθεσία από κάποιο ιδιοκτήτη. Αν και μου φαίνεται πολύ περίεργο απόγευμα ένα εστιατόριο να σερβίρει αλκοόλ σε μία ανήλικη η οποία προφανώς ήταν και μόνη της, το βλέπω να είναι πολύ απομακρυσμένο και σε τέτοιες ποσότητες που να προκάλεσε και αυτό το ατυχές συμβάν. Εμείς δεν τα συνδέουμε, κύριε Λεβέντη, με τη 13χρονη, απλά επειδή αυτό αναδεικνύει τη σχέση ανηλίκων αλκοόλ, από πού το προμηθεύονται, αν αγοράζουν από περίπτερα, από υπεραγορές. Είχαμε και θέμα νωρίτερα στην εκπομπή. Απλά θέλαμε και τη βοήθειά σας. Βάλατε ένα ωραίο σημείο ότι δεν υποχρεώνει η νομοθεσία τους ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής να ζητούν ταυτότητα. Τι είναι καλό αυτό που λέτε? Για υποστατικά λέω άνω των 17, διότι στα υποστατικά που εισέρχονται κάτω των 16 εισέρχονται ούτως ή άλλως. Έτσι, μιλούμε μόνο για τις περιπτώσεις των χώρων εκείνων που επιτρέπουν μόνο την είσοδο σε άτομα άνω των 17 ετών. Και πείτε ότι είμαστε σε υποστατικό που επιτρέπει την είσοδο κάτω των 16. Απαγορεύεται το να σερβίρουμε υνοπνευματόδιποτα, οπότε και εκεί θα πρέπει να λειτουργήσει υπεύθυνα και ο πολιτής και ο επιχειρηματίας. Μήπως για να μην επαναπαυόμαστε στην υπευθυνότητα του κάθε ενός, ίσως και εκεί να χρειάζεται υποχρεωτική επίδειξη ταυτότητας, κύριε Λεβέντη, ακόμα και κατά το σερβίρισμα του ποτού? Δεν διαφωνώ μαζί σας, αν και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να επιχειρήσει ένας ανήλικος να και σε τέτοιους χώρους ακόμη να εξασφαλίσει κάποιο υνοπνευματώδες ποτό ή το μέσο κάποιου άλλου. Αλλά ασφαλώς οτιδήποτε μπορεί να δώσει σαν όπλο στα χέρια μας, θα μας βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από την εμπειρία σας τι ισχύει, κύριε Λεβέντη, γίνονται έλεγχοι ή είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση και οι ανήλικοι καταναλώνουν και μεγάλες ποσότητες ενίοτε αλκοόλ? Να σας πω, έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Θα ήταν τεράστιο λάθος από μέρους μου να πω ότι κατά καιρούς δεν υπάρχουν κρούσματα, αλλά υπάρχουν σοβαροί επιχειρηματίες οι οποίοι διατηρούν τα υποστατικά τους επί σειράν ετών και είναι γνωστοί και για την υπευθυνότητά τους και είμαι σίγουρος ότι λαμβάνουν στις πλήστες περιπτώσεις όλα τα απαραίτητα μέτρα.